Γεια σας παιδιά και καλώς ορίσατε σε ένα ακόμα βίντεο. Σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για πράγματα που σκέφτομαι να αλλάξω στο κανάλι μου. Τεράστιες αλλαγές μέχρι και νέο όνομα. Γι' αυτό καθίστε άνετα και πάμε στο βίντεο. Είμαι σχεδόν σίγουρος ότι θα ρωτήσεις, Νίκο, γιατί αλλάζεις το κανάλι? Εγώ θα σου απαντήσω το ότι βλέπεις, δεν είναι πια ωραίο το Gorilla Tag. Θέλω να πω, ναι, είναι ένα ωραίο παιχνίδι. Ή ήταν. Δηλαδή, με τον καιρό έχει κάπως χαλάσει το παιχνίδι, διότι χάνει κόσμο, γίνεται πιο τοξικό και τέτοια πράγματα. Επίσης, δεν είναι τόσο διάσημο στην Ελλάδα και εμένα προσωπικά δεν μου αρέσει να κάνω αγγλικό content. Για να μην σχολιάσω το άθλιο ίντερνετ και την ώρα που έρχεται το αρχείο να φτάσει στο Google Drive. 5 ώρες. Κάτι που κάνει τη δημιουργία ενός Gorilla Tag βίντεο πολύ πιο δύσκολη. Πιστέψτε με, πολύ πιο δύσκολη. Και άμα το πάμε έτσι, φαντάσου από το να κάνει 5 ώρες να φτάσει το αρχείο στο Drive, πόση ώρα θα κάνει να φτάσει το edited αρχείο στο YouTube. Η επόμενη σου ερώτηση πιστεύω θα είναι το ότι τι θα είναι η αλλαγή. Είμαι εδώ να σου απαντήσω. Βλέπεις, είμαι ένας τεράστιος φαν του Fortnite και θα ήθελα να κάνω βίντεο. Μέχρι που ανακάλυψα ένα tutorial στο πώς να μεταφέρεις βίντεο από το PlayStation στο YouTube. Αυτό σημαίνει θα ανεβάζω βίντεο Fortnite. Κάτι που δεν σημαίνει τέλος στο Gorilla Tag. Well, πολλοί νομίζετε ότι μπορώ να μπω στο Fortnite και να αρχίσω να κάνω record. Αλλά είστε λάθος. Βλέπετε, δεν είχα ποτέ ένα καλό headset με mic. Αυτό σημαίνει ότι άμα θέλω να κάνω record, θα πρέπει να χρησιμοποιώ τον ουμπίστικο ακουστικό του PS4 που έχει ένα ακουστικό και χάλιο μικρόφωνο. Κάτι που δεν θέλω. Επίσης, άμα χρειάζομαι τα edits μου να είναι γρήγορα, θα χρειαστεί να τα στέλνω στον υπολογιστή μου για να τα στέλνω πιο γρήγορα στο YouTube. Κάτι που δεν μπορώ να κάνω χωρίς ένα καλό USB drive. Να μην σχολιάσω το ότι ο υπολογιστής έχει αργό ίντερνετ, διότι είναι παλιός. Κάτι που σημαίνει ότι πρέπει πάντα να έχω δίπλα μου αυτή τη βλακεία καλώδιο που συνδέεται με το router, καταλαβαίνετε όσοι έχετε υπολογιστή. Κάτι που μισώ. Θα μου πεις, Νίκο, βάλ το στο Google Drive και στείλ το στο tablet σου για edit, όπως κάνεις πάντα. Αλλά δυστυχώς, έχω το αργό ίντερνετ. Τώρα, θα ρωτήσετε τι Fortnite content θα έχεις. Λοιπόν, θα έχουμε Battle Royale, θα βλέπουμε τις νέες season, μπορεί να έχουμε live stream και διάφορα ωραία βίντεο που υπόσχομαι ότι δεν θα είναι βαρετά. Θα έχετε φρέσκο content πιο συχνά και επίσης θα ήθελα να πω το ότι μπορείτε να είστε και μέσα στα βίντεο μου καμιά φορά. Το chapter θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους subscribers. Παιδιά, είναι τα πάντα για μένα αυτό, δεν σας κάνω πλάκα. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω πολύ τους YouTube φίλους μου που μου κάνουν support όλη την ώρα. Και θα ήθελα να σας ζητήσω ευχαριστώ για τους 89 subscribers. Παιδιά, αλήθεια δηλαδή, μόλις το είδα ότι έχω 89 ήμουν σε φάση «Oh my god». Ευχαριστώ, δηλαδή δεν ξέρω πώς να σας ευχαριστήσω. Anyways, κάντε subscribe, like, comment. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στον Σοκολάτα Guy και στον Ράθιου VR και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.